Πρόσφατα, κάποιο που συνάντησα μου είπε: Μα γιατρέ, το αυξημένο βάρο δεν είναι αποκλειστικά θέμα θερμίδων. Όσο περισσότερο τρώμε, τόσο περισσότερο παχαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το λέω ξανά και ξανά ότι οι θερμίδε είναι ένα από του τρόπου να προσεγγίσει το θέμα του αυξημένου βάρου, αλλά δεν είναι ο μόνο. Το αυξημένο βάρο οφείλεται και σε άλλου παράγοντε. Σε τελευταία ανάλυση, εάν δείτε τα άτομα γύρω σας που έχουν αυξημένο βάρος και τα άτομα που δεν έχουν αυξημένο βάρος, το πιο πιθανό είναι να μην παρατηρήσετε μεγάλες διαφορές στον τρόπο ζωής τους. Τι μπορεί να φταίει εκτός από τις θερμίδες. Μέσα από αυτό το κανάλι έχω μιλήσει επανελειμμένα για πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά στην αύξηση βάρους. Σήμερα θα ήθελα να πω κάτι για τον ύπνο. Αυτό που θα πω βασίζεται σε μια μελέτη που έγινε στη Mayo Clinic στην Αμερική, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο, από τα οποία μας έχουν έρθει πάρα πολύ σημαντικές μελέτες που έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η ιατρική. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό CHEST και όπως όλες οι μελέτες που αναφέρω θα τη βρείτε στην περιγραφή. Η μελέτη ήταν αρκετά απλή. Οι συμμετέχοντε χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδε. Στου συμμετέχοντε τη μία ομάδα ζητήθηκε για 8 μέρε να κοιμούνται 5 ώρε τη μέρα και στην άλλη ομάδα 8 ώρε. Οι ερευνητέ κατέγραψαν την κατανάλωση θερμίδων που είχαν οι συμμετέχοντε. Στου συμμετέχοντε δεν είχε δεωθεί καμιά συμβουλή σχετικά με την κατανάλωση τροφή, δηλαδή του είχαν επιτρέψει να καταναλώνουν όση τροφή θέλουν μετά την περίοδο των 8 ημερών και οι δύο ομάδες, δηλαδή τόσο η ομάδα που είχε στερηθεί τον ύπνο, όσο και η ομάδα που είχε κοιμηθεί κανονικά, αφέθηκαν να καταναλώσουν όση τροφή είχαν ανάγκη. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις θερμίδες που κατανάλωσαν οι συμμετέχοντες και από αυτό φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες που για 8 μέρες είχαν στερηθεί τον ύπνο κατανάλωσαν 677 περισσότερες θερμίδες την ημέρα από την ομάδα που είχε κοιμηθεί κανονικά. Στις μέρες μετά τη στέρηση ύπνου, η ομάδα που είχε στερηθεί τον ύπνο κατανάλωσε επιπρόσθετα 559 θερμίδες την ημέρα, ενώ η ομάδα που είχε κοιμηθεί κανονικά κατανάλωσε 118 θερμίδες λιγότερο σε σχέση με τις θερμίδες που κατανάλωναν πριν την έναρξη της μελέτης. Αυτό οδήγησε σε ένα θετικό ισοζύγιο 677 περισσότερο θερμίδων την ημέρα για τις μέρες που ακολούθησαν τη στέρηση ύπνου. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο ύπνος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποσότητα τροφής που τρώμε, το να λέμε απλά ότι το αυξημένο βάρος έχει να κάνει με το πόσο τρως και το πόσο κες, είναι μια υπεραπλούστευση ενός πραγματικά πολύπλοκου προβλήματος. Ενός προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Το να πει «Το πρόβλημά σου είναι ότι τρως πολύ και γυμνάζεσαι λίγο» είναι αν μη τι άλλο άδικο. Αλλά όχι μόνο άδικο για μένα που έχω αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της επαγγελματικής μου ζωής στη βοήθεια ανθρώπων να ρυθμίσουν το βάρος τους, μου δίνει ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν γνωρίζει καλά αυτόν τον επιστημονικό κλάδο. Είδαμε πως η στέρηση ύπνου επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση τροφής και κατ' επέκταση οδηγεί σε αύξηση βάρους. Φυσικά, ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο αυτό, γιατί ξέρουμε ότι οδηγεί σε μια σειρά από άλλα προβλήματα, και επηρεάζει ακόμα και το πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε πόσα χρόνια θα ζήσετε, σε σχέση με το πόσες ώρες κοιμάστε, σας συνιστώ να δείτε το βίντεο που έχω στα δεξιά μου. Ευχαριστώ πολύ.